Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, σήμερα η συγκέντρωσή μας και η πορεία που κάναμε στο Υπουργείο Εργασίας είχε υποβάλει το αίτημα να δούμε τους Υπουργούς Εργασίας. Μας ειδοποίησαν ότι λείπουν και οι δύο στο εξωτερικό. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε εμείς. Δεν θα χαθούμε, μην ανησυχείτε. Δεν θα μας χάσουν από τον δρόμο του αγώνα. Μας είπαν λοιπόν ότι θα μας κλείσουν ραντεβού σύντομα να συζητήσουμε πάνω στα αιτήματα που έχουμε υποβάλει με το υπόμνημά μας εδώ και αρκετό καιρό. Διεκδικούμε τα αιτήματά μας, συνάδελφοι, και δεν θα σταματήσουμε και δεν απογοητευόμαστε. Θα αντιπαλέψουμε με κάθε τρόπο, ό,τι αντεργατικό, ό,τι αντισυνταξιοχικό σήμερα οικοδομείται ή θέλουν να οικοδομήσουν. Διεκδικούμε άμεσα τώρα και η κυβέρνηση τα ακούει αυτά. Να καταβάλουν άμεσα τα πληρωμένα δώρα μας, γιατί τα πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή. Τα πληρώνουν σήμερα και οι εργαζόμενοι που εργάζονται και δώρα δεν μας καταβάλουν στο όνομα της κρίσης. Μα αυτοί λένε και ξαναλένε ότι η κρίση πέρασε και τώρα έχουμε ανάπτυξη. Διεκδικούμε άμεση αύξηση στις συντάξεις μας, στις συντάξιμες αποδοχές, γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, που δεν φταίμε εμείς για την ακρίβεια, αλλά η ανάπτυξή τους φταίει και τα μέτρα που ήδη παίρνουν. Διεκδικούμε τα δικαιώματά μας σε ένα σύστημα δημόσιο πραγματικά υγείας που θα έχει γιατρούς, νοσοκόμους και νοσοκομεία για την περίθαλψή μας που την πληρώνουμε και αυτοί ως συνταξιούχοι και όχι σε ένα ιδιωτικοποιημένο σύστημα εμπορευματοποιημένο που άμα δεν έχεις λεφτά δεν μπορείς να ζήσεις. Διεκδικούμε όλα μας τα δικαιώματα με λίγα λόγια, γιατί δεν τα χρωστάμε σε κανένα. Και επίσης, δεν χρωστάμε, συνάδελφοι και συναδέλφες, την προκαταβολή της προσωπικής διαφοράς, γιατί για κάτι τέτοιο πρόκειται, προκαταβολή περικοπών είναι η ουσία, η οποία τσακίζει τη μεγαλύτερη μερίδα των συνταξιούχων που δούλεψε τα περισσότερα χρόνια. Και διεκδικούμε η προσωπική διαφορά να ενσωματωθεί. Και όλα μας τα δικαιώματα δεν παρετούμαστε από κανένα μας δικαίωμα. Δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού στις 17 του μήνα, ημέρα πανεργατικής απεργίας, στο Συμβούλιο Επικρατείας απ' έξω, 47-49 στην Πανεπιστημίου, για να εκδικάσει, λέει, το ανώτατο δικαστήριο, τη διαφορά ανάμεσα στον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας για τα αναδρομικά και βάλε ορισμένα, δεν τα αναλύουμε. Ξέρουμε ότι για μια φορά μια δικαστική απόφαση έβγαλε κάτι θετικό για μας, για τα αναδρομικά, και αυτά δεν έχουν καταβληθεί. Εδώ και 10 χρόνια τώρα μας τραβολογούν με υποσχέσεις και με δικαστήρια. Η κυβέρνηση λοιπόν να πάρει απόφαση και να δώσει τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους. Αυτό είναι το αίτημα. Χωρίς δικαστήρια και χωρίς προαπαιτούμενα. Θα συγκεντρωθούμε εκεί όλοι απ' έξω από το Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί θέλουμε να ασκήσουμε πίεση σε αυτό. Γιατί έχουν κάνει παρέμβαση οι Ομοσπονδίες, γιατί οι Ομοσπονδίες κάνουν παρέμβαση εδώ και δεν βάλαμε χιλιάδες συνταξιούχους να τρέχουν να κάνουν αγωγές, οι οποίες χρυσοπληρώθηκαν και το αποτέλεσμά τους είναι ότι στην ουσία κανείς δεν έχει πάρει τίποτα. Για όλους αυτούς τους λόγους θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, δίνουμε το αγωνιστικό μας ραντεβού και το αγωνιστικό μας παρόν και θα είμαστε παρόντες στους αγώνες
άσχετα αν σήμερα λείπουν οι υπουργοί, θα μας βρουν μπροστά τους, θα τους βρούμε μπροστά μας και φυσικά θα παλέψουμε για όλα μας τα δικαιώματα. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους. Καλό αγωνιστικό ραντεβού. Μην υποχωρούμε. Μην μας κυριεύει ο φόβος και η απογοήτευση, συνάδελφοι. Αυτός είναι ένας εσωτερικός εχθρός που πρέπει να τον πολεμήσουμε. Και καλά τον πολεμάμε και περισσότερο ακόμα, γιατί μόνο με τον αγώνα και με τη συμμετοχή μπορεί να δώσουμε λύσεις. Ποιος άλλος να δώσει λύση στα αιτήματά μας και στα προβλήματά μας, αν όχι εμείς με τους αγώνες μας. Καλή δύναμη, καλή ατάμωση.